έρευνα του. Ο καιρός περνάει, ένα μητσαρί. Ένας πάει, ένας έρχεται. Και καλά, αν πάει ο Θάνος, ποιος μου έρχεται. Μα δεν το μάθες. Ήρθε ένας σκηνοθέτης που τούτους κάνουν ταινίες. Λάλε ρε, λάλε. Θέλει να κάνει δυο σκηνές στο χορκό και γυρεύει ηθοποιούς. Εμένα γιατί μου το είπες το πράγμα. Εσύ πήγαινε πίσω και τέλειωσε τις δουλειές σου με τα ποτήρκα. Άρα είναι σπουδαία νέα του τάρε, άρα λέω. Θέλω σε γιο να παίξω στην ταινία. Κόρη, βρέτζι, άκουσε τον πυροκύρι σου, πήγαινε στα φετιάνια σου, άτε. Είναι στα ποτήρκα που μου είπε, άτε. Θέλει μια χωρικίλα, ποτούτε στις παλιές. Να την κάνει τύρι. Αφού σου είπα, για να παίξεις την ταινία. Μόνο που τις παλιές θέλει, θέλει καμιά πρωταγωνίστρια νέα. Άντε πάλι, μα κόρη έτσι, ένα πιέτσι να έρχεσαι εσύ. Άντε, πήγαινε γλύωρα στα φλιτζάνια σου, είπα σου. Στα ποτήρκα είπαμε. Ένα μητζάνι, πέ μου, κανέναν πρωταγωνιστή. Έθελει, έτσι όπως το είπες, έθελει. Έχω έναν κόμπο, κύριε Μάκη μου, σήμερα και πνίμε έτσι θα με, δεν ξέρω. Έμπουν να φύγει ο κύριος Θάνος. Άψε, σβήσε μου, είναι φυσικό. Πάντοτε ένας αποχαιρετισμός δημιουργεί μια δυσφορία στον κάθε άνθρωπο. Εν κάτι τέτοιες στιγμές που σε ζηλεύω, κύριε Μάκη μου. Εσύ έχεις το λέει, ξέρει και εκφράζεις. Εγώ δεν μου να πω όμως του κύριου Θάνου. Είναι απλό. Θα του πεις, κύριε Θάνο μου, να πάει στο καλό. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, άψε, σβήσε. Τον τα λέει όλα. Μα είμαστε λίμες στο χώρο. Ένας να φύγει τα ευλογημένα φαίνεται ο τόπος του. Έτσι να ψε, σβήσε. Η ζωή είναι γεμάτη από χαιρετισμούς. Ο άνθρωπος πρέπει να συνηθίζει σε κάτι τέτοιο. Εν καλά που λαλείς. Άμα πάλι που θα το θωρώ με την καπελαρία του να μου μιλά για τα φυτά και να λαμπίζουν έτσι τα μάτια του. Γιαγιά μου, γιαγιά μου, έτσι και δεν μου να κλάψω. Αψεσβήσε, έτσι όπως πάει, θέλω να συγκινήσει και εμένα. Αλλά πάλι γιατί να κλάψω, αφού το πλάσμα του Θεού μια χαρά είναι. Έτω να πάει στη γυναίκα του και να πάει στην κρεμάλα. Μπράβο. Είδε την ταλέντα το βλέπει. Άμα πάλι που θα το θεωρούμε μες στον καφενέ, μες στο γραφείο του Μουχτάρη, θα ακούω τη φωνή του να μου λαλεί για τα φυτά, για την πανίδα, για τη χλωροφύλλη. Ω χλωροφύλλη, άψε βίσε, χλωρίδα. Από τούτη. Κάνε μου, μένα μου, μένα μου τον κύριο Θάνο Μπάτση. Άψε βίσε, τώρα είναι κατάλαβα. Συγκινήσε ή χαίρεσαι. Ξέρω και εγώ, έτω όπως μου έρθει. Άμα να σπάσω. Μα σίγουρα φεύγεις σήμερα. Ναι, σου λέω. Φεύγω. Τέλειωσα την έρευνά μου στο χωριό, έκανα και τις διακοπές μου. Καιρός να κατεβώ στη Λευκοσία. Φαντάζομαι η δικιά μου η Μαρίτσα θα σε καρτεράζει, πώς θα σε καρτεράζει. Ναι, και εγώ επιθύμησα τη. Τουλάχιστον εθώρεσαι τα Σαββατοκυριακά. Ναι, αλλά το σύντροφο σου θέλει τον κάθε μέρα. Κάθε στιγμή να είναι δυνατό δίπλα σου. Έτσι, όπως τα ραλείς. Εγκυπάσου το για να μαραζώσεις. Και πριν να φύγω, θα κάνω εκείνο που σου υποσχέθηκα πολλές φορές και δεν τα καταφέρα ακόμα. Ξέρω, να μιλήσεις του παπά μου, αλλά να σ' ακούσει. Σήμερα θέλει, δεν θέλει, θα με ακούσει. Αν δεν μου υποσχεθεί ότι θα σε αφήσει ελεύθερη να διαλέξεις μόνη σου το σύντροφο της ζωής σου, δεν θα. Τούτο δεν γίνεται, αφού είναι να φύγεις. Θα φύγω, αλλά θα πάρω την υπόσχεση του παπά σου μαζί μου. Όχι να τσακωθείτε τελευταία ημέρα, εν το θέλω. Πάνω στο σπίτι στο χορκό να έχω εδώ, θα έρχομαι όποτε μπορώ. Να μην είσαι μια μέρες και να σας βλέπω. Αν τα καταφέρω, θα πείσω και την Μαρίτσα να έρθει. Πάντως, να του μιλήσεις ήρεμα. Ξέρεις τον ενταφουτούλη σου. Να με μελαλουθάνω, αν δεν τα καταφέρω. Ωρα καλή σου, Κέτοβι. Πώς τα πάει. Πού να πάω, σαν τον Κάουρα. Καλά είσαι, γερο, καλά είσαι, μεν παραπονιέσαι. Με και παραπονιούμε, Λαμιζάνη, δόξα ο Θεός, αλλά ουρανό να παρκούμε δα με μανιχός μου. Ενάρχεσαι ποτέ στον καφενέ να περνάει η ώρα σου. Να μη σου κακοφανεί να μην ζανίτσω τον καφέ, να βαρέθηκα το. Τέλος πάντων, ο δάσκαλος είναι έσω. Για το δάσκαλο που είστε εδώ, γέρε είναι έσω. Να πάω να τον γυρέψω που αλλού καλώς. Πέ μου, τι είναι που το θέλει και λαλό του εγώ. Θέλω να του πω να πει του σκηνοθέτη για την ταινία. Κι αν ταινία χαρώσει. Μα αν το μάθες γέρο, να κάνουν ταινία είναι στο χορκό μας. Μα από τούτες που δείχνει η τηλεόραση. Ναι, γέρο, από τούτες. Θέλω να του πω να πει του σκηνοθέτη, αν θέλουν κομπάρσους παίζω. Αν θέλουν καμπόσους, παίζω κι εγώ. Κομπάρσους, γέρο, όχι καμπόσους. Είναι κατάλαβα. Κουμπάρους θέλεις να πεις. Κομπάρσους, γέρο, κομπάρσους. Κατάλαβα, ρε Μιζανή. Κουμπάρους, έτσι είπα κι εγώ. Έμπα κουμπάρουσες. Αφού σου λαλόφια λένε, είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Τώρα να χαρείς περιπέτσεις με. Μπορώ να παίξω εγώ στην τηλεόραση. Όχι, φτιάλενο, αφού σου λαλώ. Είδες σε ο σκηνοθέτης και είπε μου να σε πείσω να παίξεις στην τηλεόραση. Δια 50 λίρες την ημέρα. Σίγουρη δουλειά, χωράτεψε, δεν το κατάλαβες. Με χωράτεψε.
αφού του λαλώ, κύριε σκηνοθέτα, η θεία μου η Λενού δεν ξαναπαίξει τηλεόραση. Μπράβο, καλά το είπε. Εν πειράζει, λαλί μου. Θέλω μια αυθεντική χωρική. Να μου σου είπε, ρε. Ασθενική χωρική. Κι εγώ είμαι ασθενική, για ρε. Όχι ασθενική, θεία Λενού. Αυθεντική. Που πάει να πει ότι. Ό,τι και πάει να πει, είναι καλό πράγμα του. Και τώρα λαλί σε δια 50 λίρες την ημέρα. 50 ακατέβατες. Άμα είναι έτσι ρε άψες Βίση, να το σκεφτώ καλό. Μου δικαιούσε να το σκεφτείς. Εδέχτηκες. Δικαιούμαι και καλό δικαιούμαι. Αφού σου λαλώ εδικαιούσες η ώρα. Εδέχτηκα εγώ εκ μέρους σου. Και τώρα θέλεις να πεις ότι... Α, Παναγιά μου, εγώ να παίξω στην τηλεόραση. Ναι, θα σε κάνω στάρ της τηλεόρασης. Θα γράφουν οι εφημερίδες. Η νέα στάρ της τηλεόρασης Λενού. Όχι, όχι, δεν είναι καλό. Να σου βάλω άλλο όνομα, πιο καλλιτεχνικό. Ήντα λαλείς για το Χέλεν Στόουν. Όχι, μάνα μου, ήντα καιρούς εφτάσαμε. Τώρα στα γεράματα να γίνουμε στάρ και να αλλάξουμε και το όνομα. Ακού, λένε Στόουν. Είμαι μες στα μάτια, Χιλέα, και λάβε καλά υπόψη τι θα σου πω. Τη Σούλα έχω τη σαν την κόρη. Εμένα όμως είναι κόρη μου. Λόγια ποιον κάνει. Ή αφήνει την αποφασίσει μόνη τη για τον άνθρωπο που θα ζήσει μια ζωή μαζί τη, θεωρεί να μου κρατώ. Να μπορεί. Ένι έρευνα που κάμα στο χορκό νου του 3 μήνε. Μα το Θεό, μια κουβέντα λάθο να πει, ή τσάσχει σαν την άλλη. Περτώνω σου, Ιώπα, έκαμε στον κόπο. Εξάλλου τούτη έρευνα είναι περιουσία του κράτου, του Υπουργείου. Και θέλω να τεγώ στο χορκό. Την αξία τη, εγώ ξέρω την παραπάνω από τον καθένα. Λοιπόν, υπόσχεσαι να αφήσει τη Σούλα μόνη τη να πει ποιο θέλει ή να την κάνω κομμάτι. Βλοφάρι. Προφάρω, Αγιλέα, ξαναλώσου για μια φορά. Υπόσχεσαι μου ή Θεός μακαρίσει. Κάτσε ήσυχα, έπαρε για όνομα του Θεού. Τούτη έκθεση μπορεί να κάνει το χορκό μας διάσημο σε όλο τον κόσμο. Α, είσαι αστεία τώρα, δηλαδή. Αστεία, ναι. Αστεία. Παναγία μου, Παναγία μου, έχεις έτσι. Παναγία μου, δέσποινα μου. Και ήμουν έτοιμο να σου υποσχεθώ, ρε. Όχι, εσέ με ρηπέζω καθόλου. Στην κόρη μου ήμουν έτοιμος να σου υποσχεθώ ότι θα την αφήσω να πάρει εκείνο που θέλει. Αλλά τώρα είναι αργά. Καθόλου αργά. Είναι κάτι παλιό σημειώσει που είσαι, Αγγελέα. Με πιστεύονται. Υποσχέθηκε σε όλο τον άνθρωπο ότι δεν είναι. Α! Πε μου, δάσκαλε, δύσκολο να παίξει κανένα σε ταινία. Πού θέλει να ξέρω εγώ, κύριε Λαμιτζανή. Πρέπει να ξέρει. Είναι άλλο δάσκαλο εσύ. Αν μην ξέρει εσύ, ποιο δεν ξέρει. Μάλιστα. Να σου πω, κύριε Λαμιτζανή μου, έτσι για να ησυχάσεις, να σου πω τη γνώμη μου. Να μου την πεις, αλλά όμως θα μου πεις ότι δεν είναι δύσκολο. Καλά. Αφού θέλεις να σου πω ότι δεν είναι δύσκολο, να σου πω ότι δεν είναι δύσκολο. Χρειάζεται όμως ταλέντο. Ταλέντο έχω πολύ. Πού μου μιτσίζεις το δημοτικό, έβαλαμε και έπαιξα τον Παπαφλέσσα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μόνο που πριν να με σουβλίσουν, εβούρισα τζέφια του. Ο ηθοποιός, κύριε Λαμιτζανή μου, πρέπει να παίζει όποιο ρόλο του αναθέσουν. Δηλαδή, αν ο σκηνοθέτης βάλει με να παίξω τον Μανοκή Κύρον, εγώ πρέπει να το κάνω. Μάλιστα, ό,τι πει ο σκηνοθέτης. Εν έχω εκλογή να πούμε. Όχι, μερικές φορές ο ηθοποιός έχει ευχαίρεια εκλογής του ρόλου που τον ενδιαφέρει. Εντάξει, τότε θα πω του σκηνοθέτη να με βάλει να παίξω τον Μουχτάρι. Μα κύριε Λαμιτζανή μου, μπορεί να μην υπάρχει ρόλος Μουχτάρι μέσα στο κείμενο. Να μην έχει Μουχτάρι να βάλει, είναι άλλο σκηνοθέτης. Δηλαδή, θέλεις οπωσδήποτε να παίξεις τον Μουχτάρι. Βέβαια. Γιατί? Έχω το καημό, δάσκαλε. Πάντα ήθελα να είμαι η εξουσία. Αψίσβησε. Θέλεις καφέ να σου κάνω? Πριν ένα λεπτό είπα σου ότι έφερε. Θέλεις κάτι δροσιστικό? Ρε Αντζή, εκαταντήσες μουρμούρα, ξέρεις το. Ναι, έχεις δίκιο, εκαταντήσα μουρμούρα. Πέ μου, κοινόν το έργο που να γυρίσει ο σκηνοθέτης. Ναι. Θέλει καμιά ηθοποιό νέα. Είντα με ρωτάς εμένα, ρώτα τον ήδη. Αφού βάλει σε έναν υπεύθυνο για να κανονίσει ό,τι χρειάζεται, ώσπου να έρθει εκείνο να αρκέψει να γυρίζει το έργο. Ξέρω το ότι είμαι υπεύθυνο. Έναν ανάγκη να μου το υπευθυμίζει συνέχεια. Συγγνώμη, δεν ναι, ήθελα να σε θυμώσω. Το όμω που με θύμωσε. Και τώρα που με θύμωσε, εγώ τι θα κάνω. Πώ μπορώ να σκεφτώ που θα γίνουν τα γυρίσματα, που θα στηθούν οι κάμερε, ποιου ηθοποιού χρειαζόμαστε. Αψέσβησε. Είσαι σπουδαίο, ξέρει το. Ξέρω. Είσαι το κάτι άλλο, ξέρεις το. Ξέρω. Θέλω και εγώ να παίξω στην ταινία, ξέρεις το. Ξέρω. Κάνω για τον ρόλο, ξέρεις το. Τώρα που σε καλωθωρώ, έχεις δίκιο, είναι αλήθεια σου κάνεις. Θέλουμε έναν πυθικούδι να βγει στην Αθασά. Όχι πυθικούδι, κοσά μου πρωταγωνίστρια. Πυθικούα. Τι είναι τούτο το πολλά σοβαρό που θέλει να μου πει τα χιλία και κουβάλισες με δαμε. Το σκέφτηκα για να πρέπει να κανονίσουμε το κομμάτι, το χωράφι που είναι το σπίτι μέσα
που είναι κληρονομικό, πομισάρικο. Μα πού τα θυμήθηκες τώρα? Θυμήθηκα τώρα, μια και να αφήσαμε και αρχίσεις να έρθει, να μην μείνει έτσι. Μα και βιάζει μας κανένα να το χωρίσουμε, ρε Αχιλέα, ούτε η αλφή σου βιάζεται. Όχι να το χωρίσουμε, ξέρεις, ή να το πουλήσουμε, ή να το πιάει ένα και να αποζημιώσει ο δεύτερον. Εγώ μια φορά το μερίδιο της Μαρίτσας δεν το πουλώ. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ το και εγώ. Αφιστοζάμε όπως ένικα. Το κοτσάνι εδώ δαμε. Αποφάσισα να του πιάει ένας που τους κοιό μας. Να γίνει κατάδικον του. Γι' αυτό θέλω να μου το πουλήσει. Δεν το πουλώ, είπα σου. Μα θέλω το. Δεν το πουλώ, λαλό σου, καταλάβεις ελληνικά. Ή πουλά του το, εσύ ζω το κοτσάνι, να. Αχιλέα, απαραίτητες πελάρες. Λοιπόν, θα μου το πουλήσεις, α, θα μου το πουλήσεις, πώς θα ζητάς. Δεν θέλω να το πουλήσω, δεν έχω ανάγκη να το πουλήσω, λαλό σου. Αν το επούλουν, πρέπει να δώσει συγκατάθεση η Μαρίτσα. Η αρφή μου να δεχτεί. 5.000, εγκαλά. Μια κουβέντα να πεις του σκηνοθέτη, βάλει με να παίξω. Άτε πάλι, αφού σου λαλό, είναι σιρόλο για σένα. Αψεσβήσε, μπορεί να είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Μπορεί να με βρει κανένας κυνηγός ταλέντων και να με προτείνει για πρωταγωνίστρια ανίστρα στο σινεμά. Εν κανένας άλλο κυνηγός που να σε βρει και να σε πάρει για θύραμα και ως υφέξει να μείνεις βουνά. Αψεσβήσε, δεν ξαναβρίσκω τις ευκαιρίες της ζωής μου. Πέτου, να χαρείς, πέτου. Τέλος πάντων, να δούμε. Δε μου, τα λόγια που σου είπα να μάθεις, εμάθεις τα. Καλό, πόξω σαν ακατοτά. Όχι, είναι κατοτά, με τη σειρά να τα πεις. Εντάξει, με τη σειρά να σου τα πω. Άκου. Ένα λεπτό. Μαν και καφέ που να κάνει, και πια στο τζισβέν, και βάλε ζάχαρη, και νερό, και καφέ μέσα, και άτε. Θέλει ύφος, α. Βέβαια θέλει ύφος. Δηλαδή, μιλούμε για καλλιτεχνία, μιλούμε για δημιουργία, μιλούμε για. Το θέλει έμπνευση το πράγμα. Εντάξει. Είμαι έτοιμη. Μπράβο. Άτε, άρκεψε να το λαλείς, ώσπου να σου πω κάνει. Εντάξει, είσαι έτοιμη. Ναι. Πάμε! Εσύ κανείς ή να μίσει. Εσύ κανείς ή να μίσει. Εσύ κανείς ή να μην ζει. 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 Γιατί ανακάτωσες την κόρη μου μες στη μέση τώρα, μπορείς να μου πεις. Πέτεις τι ακριβώς μου είπες, Αχιλλέα. Τι συνέβη, μπαμπά. Σου λαλεί, διότι ξέρω ότι είναι παράνομο. Δεν είμαι καθόλου παράνομο. Μα δεν να κάτσω να σας λαλώ και να μου λαλείτε, να το σχίσω, α. Σταμάτα. Μπαμπά, τι κρατάτσο με και θέλεις να το σχίσεις. Πέτεις, Αχιλλέα, γιατί εσύ όπισες. Το κοτσάνι με το σπιτού είναι και το χωράφι που πομισάρικο με τη δικιά σου. Έτσι να το σχίσεις, για το όνομα του Θεού. Αν δεν μου το πουλήσω, θα ρωσε να το σχίσεις. Αφού σου εξήγησα, ρε Αχιλλέα, γιατί δεν καταλάβεις, δεν το πουλούμε. Αφού το πουλάτε, σταμά, να χαρείς σταμάτα. Όχι, ή ούλα ή τίποτε. Αχιλλέα, ηρέμησε, ήρθε σου σκέψε έτσι απότομα και δεν καλοσκέφτηκες. Λολό σταδρόπου! Λολό σταδρόπου! Δώσ' μου το! Αφού λολό σταδρόπου είναι πρόχειρες σημειώσεις τούτες. Έτσι κάνω, κύριε Αψεσβήσε! Αφήνεις με ένα παγγέλο και σηκώνεσαι και φεύγεις! Αν και με καταλαβείς το ότι έχω πολλές δουλειές, πολλές ευθύνες, εν και χώρα να ασχολούμαι με τον καθένα. Μα πού την άφηκε και έφυγες, χαρόσε! Παππού, ο σκηνοθέτης είπε το κοφτά, μη χασομεράς! Πρόβα που καμνά και χασομέρημα. Ξέρεις πόσες δουλειές έχω να κάνω εγώ νη. Πρέπει να βρω 7 τσούρες άσπρες και μία τσούρα καφετού. Με δεν παίξω και οι τσούρες στην τηλεόραση χαρόσε. Παππού, πρέπει να βρω ένα γάρο άσπρο και ένα γάρο μαύρο. Για τα τσούρες και τους γάρους έχεις ώρα, για μένα δεν βρίσκεις. Αψεσβήσε, μην ξεχάσεις. Θέλω να παίξω κι εγώ στην ταινία. Να πεις στο σκηνοθέτη ότι ξέρω και λαλό και μύθους. Παππού, αν θέλει γέρο βρακά, εσύ είσαι μόνο. Έχεις το ρόλο. Εγώ θα έχω ρόλο. Εσύ να καρτεράσε να δουν. Γιατί τσούρο και η καθαρή σούρη είμαι στην ταινία, γιατί εγώ να μην είμαι. Και είπες μου ότι να πληρωθούν διπλάσια από τους ηθοποιούς. Αφού έδεις έβρε. Ηθοποιούς βρίσκουμε πολλούς, αμαγάρους όμως πούντους. Είσαι να σου βρω τώρα έναν, αλλά τώρα να πιω το ρόλο και ύστερα. Έμαθα τα κατορθώματα σου, Λενού. Θα γίνεις αστέρι του σινεμά, α. Έμαθα κι εγώ τα κατορθώματα σου, Θάνο. Να, κατάφερες την του Αχιλλέα. Έδωσε τον λόν του. Αν τον τηρήσει, τότε τελειώσαν τα βασανατισούλες. Ας τολμήσει να μεν τον τηρήσει. Τώρα που να γίνω διάσημη, θα τον κάνω ρε ζήλη σε όλον τον κόσμο λαλί. Ξέρω σε καλά, λαλίστο και κάμνιστο. Έντα, να περιπεσούμαστε. Σήμερα που φεύγω, αν πει τον νέο Αχιλλέας, θα είναι το καλύτερο δώρο που θα πάρω μαζί μου. Ας τολμήσει να κλώσει και σάζω τον.
Σήμερα που πάνε όλα κατευχήν, ήθελα να σε ευχαριστήσω, Λενού, για ό,τι έκανες για μένα, όλους τους μήνες που είμαι στο χωρικό. Έλα, Θάνο μου, δεν έκανα τίποτα για να χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Ω, έκαμες πολλά. Πραγματικά νιώθω ότι θα χάσω πολλά πράγματα φεύγοντας που δαμε. Το σπίτι σας έδαμε. Όποτε θέλετε, έρχεστε. Όποτε θέλουμε, αλλά ξέρεις τη Μαρία, έλα λίγο να αφήσει τη Λευκοσία. Έτσι είναι, ο καθένας τσαμέ που βολεύκεται. Κι ο Κάουρας στην τρύπα του αξίζει βασιλέα, λαλεί και μια παροιμία. Αχ, παχώρη μου, και θα σε επιθυμίσω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το σκηνοθέτη και εσείς τους ηθοποιούς, εντάξει. Εντάξει, αψεσβησέ, εγώ είμαι έτοιμη. Λοιπόν, ό,τι σας λαλώ θα κάνετε. Καταλάβεις, παππού. Κατάλαβα, γιο μου. Εγώ παίρνω από την πρώτη. Λοιπόν, η σκηνή θα γίνει δαμέ στον δρόμο. Ο ένας θα έρχεται από ποτσί και ο άλλος θα έρχεται από ποδά. Είσαστε έτοιμοι? Άντε, 3, 2, 1, πάμε! Άντε, έσχετε, γεια! Πού πάεις, παππού? Στον δρόμο, γιώκα μου, εν είπες πάμε. Παππού, άμα λαλεί πάμε, εννοεί να πούμε τα λόγια μας, εντάξει. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, ξανάπαιρνε. Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Καλημέρα, παππού! Είναι καλημέρα, αφού νύχτωσε πιο. Ου, παππού, δεν έχει σημασία τι ώρα είναι. Δαμέ ένα έργο που παίζουμε, ναι, κατάλαβες. Κατάλαβα, γε μου, κατάλαβα. Πάτε, ξαναβάρκεις. 3, 2, 1, πάμε! Καλημέρα, παππού, πού πάεις? Πάω να ρίψω άσα την κόρη μου. Τσιστετέ μου, ενέσου! Ιστετέ σου τώρα που έσυ που εμακαρίστηκε χαρόσε. Κατ! 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 Έπρεπε να πεις ότι ενέσου και θυκαλέει στα φίλια. Κατ! Μάντα κάττα και κάττα. Αφού γε μου η κοσάκαρη μου εμακαρισμένη, ήταν ως ενέσου και θυκαλέει στα φίλια. Παρετούμε, έβρετε άλλο πρωταγωνιστή. Ελπίζω, κύριε Θάνο, να μην ενοχλούμε. Μα τι λέει, δάσκαλε. Ευχαρίστηση μου είναι, όχι ενόχληση. Όχι, επειδή έχεις τις ετοιμασίες σου για την αναχώρηση σου, όσο να είναι μπορεί να... Θα μου κακοφαίνεται να δεν έρχεστε. Όχι, να είναι ενόχληση που ήρθετε. Θέλαμε και μαζί να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έκαμες για μας. Ήταν το λιότερο που μπορούσα να κάνω για σας. Όχι, ήταν πολύ, πάρα πολύ για μας. Κύριε Θάνο, αυτό που θέλω να σου πω με κάθε ειλικρίνεια, αισθάνομαι όλους αυτούς τους μήνες ότι απέκτησα ένα πραγματικό φίλο. Αμοιβαία τα αισθήματα, Μάγκη. Αν θέλει καμιά βοήθεια, θεία πέμα. Ξέρει πόσε φορέ άκουσα τα λόγια σήμερα. Ούλοι εμπρόθυμοι να με βοηθήσουν. Α, και κάτι άλλο, κύριε Θάνο. Όταν θα δημοσιευτεί ή θα εκδοθεί η έρευνά σου, θέλω να με ειδοποιήσει να τη διαβάσω. Να σου στείλω ένα αντίγραφο, έχω το υπόψη. Θέλω να κάνω ένα ξεχωριστό μάθημα στα παιδιά του σχολείου. Θα τη χρησιμοποιήσω σαν οδηγό. Πολύ καλή ιδέα, Μάκη. Θέλω να μάθουν τα παιδιά τα πάντα γύρω από τη χλωρίδα και πανίδα του τόπου μα. Ακούστε σουλά. Τόπου μας είναι. Όσο να είναι, γίνα και εγώ του βουνού πια. Καλό. Το παραλυμνήτικο να γίνει παχωρήτικο. Στετέ, εδώ δαμε το συμβόλαιο της υπόγραψης. Ρε μα έχασες τον τέλεια. Εγώ να παίξω στην τηλεόραση. Είμαστε σου, κύριε. Να πληρωθήστετε. Άντε, δέχτω και να παίξεις μητά μου. Μα να παίξει και ζούμε στο γυαλί, κορή μου. Ναι, μακάρι να είναι καλά ο άψες, βίσε. Επίσης το σκηνοθέτη να μου δω και ρολό. Όχι ρόλον, ρόλον είπαμε. Καλά να ψεσβήσε τώρα, που έναν πει οξία να σκεφτούμαστε. Αντζή, η δουλειά του ηθοποιού είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ό,τι σου γράφει ο συγγραφέας Σαλαλής. Άντε θα σε κάνω και σε ένα μια ημέρα στάρ. Μα θέλει να πεις να μου γράφουν, είναι τα πω να πω, εν ό,τι θέλω εγώ να πω. Στετέ, όπως μου εξηγήσε ο σκηνοθέτης, θα σου γράψει να πεις ένα διάλογο μαζί με τη θιά μου τη Λενού. Η θιά μου θα είναι η αρφή σου. Όχι, έγινε, αφού εγκόρη. Όχι, θα είναι η αρφή σου και θα τσακώνεστε για ένα σπίτι κληρονομικό. Ούλα, τσούλα, εγώ με τη Λενού δεν τσακώνομαι. Έτσι είναι το έργο, στέτε. Έργο, ξέργο, εμένα δεν με κοφτεί. Εγώ παρετώ. Όχι, να με παρετηθείς, στέτε, διότι εγώ είμαι η αγκόνισσά σου και θα σε υποστηρίξω. Τούτα ούλα θα τα υποκριθούμε. Τα καιρούς εφτάσαμε. Τώρα που γεράσαμε να γίνουμε υποκριτές και φαρισαίοι. Άντε, ησυχία, γιο πόνο μου και καλό κατεβόδιο. Στην υγεία. Στην υγεία σας, στην υγεία σας και ξανά ευχαριστώ για όλα. Αχ, τι είπα σου, Θάνο. Το σπίτι σας, να το φροντίζω, να το καθαρίζω και όποτε θέλετε να έρχεστε θα το βρίσκετε έτοιμο. Να είσαι καλά, λέει. Λοιπόν, Αχιλέα, ούλα εντάξει. Ούλα εντάξει.
Την κουβέντα που έκαναμε θυμάσαι, δεν είναι έτσι. Μα ποια κουβέντα, εμείς έκαναμε πολλές κουβέντες μεταξύ μας. Ποια κουβέντα να μου λαλείς. Η κουβέντα που σου λαλεί, Αχιλέα, εγγύνη που έδωσε στον λόσου ότι είναι να αφήσεις τη Σούλα να φτιαλέξει μόνη της τον άντρα που να πάρει. Μα είπα εγώ έτσι πράγμα. Ωραία, Αχιλέα, όχι να κλονείς τώρα. Όχι, να θυμούμε να κάνουμε έτσι συμφωνία. Να με κάνει να χαλάσουμε τα ωραία μας τώρα. Μα να με κάνετε να μεγάλωσω αφού να θυμούμε. Αν όπως έπαθα την κουβέντα την εχθεσινή, πανέ. Α, μπρε, μου πεις πάλι έτσι. Μα να φτάνετε πελώσιον! Τώρα όμως είναι εντάξει, είναι. Ολό στα δρόμου είναι ότι κι αν είναι. Ολό στα δρόμου, θα ρωμώ, ολό στα δρόμου. Δόξα σου. Είπα, βασίλε. Άντε, είπα. Τέλειωσε και τούτο. Να ποιον τούτο. Ένα θύμου, ε. Με μου γρυλώνετε. Ένα αστείο, ρε, καμά. Καμάρε, Άντζη, ποιο μαζί σου. Έχει μια ώρα που βάφεις τα νύσια σου. Πάλε καλά που ένισε ελεφαντίνα. Αυτές μισε τώρα, τούτον είναι τα μου ήρθε. Ήρθε μου, διότι αν ήσουν ελεφαντίνα, ήσουν να κάνεις 40 ώρες να τα βάψεις. Υποψιάζομαι ότι η Άντζη ετοιμάζει κάτι πολλά σοβαρό. Μα καλά αν ίνταλος το εσύγκοψες του το χαρώσει. Έβαψαν τα νυχούθια της με φτωρούθια, σας δει τα μαλλιά της. Γιατί τα κάνει τούτα ουλά. Τώρα όμως θέλω τη βοήθεια σου. Θέλω να διατάξεις την Άντζη να βγάλει τα μαλλιά της. Μα να τριχομαντήσω την κόρη σου, ρε. Κύριε Νέισο. Δεν με τίποτε, κύριε Μουχτάρη. Κι άσε σου, κόρη. Είπε μου ο παπάς μου ότι έθελες με. Ακούω. Κορή Άντζημα σου είσαι. Την τάνος έγινε και σε τσικόρη. Είδα το στην τηλεοράση μου και κάμα το. Είμαι ωραία, εμέ. Θέλω να βρω ένα χώρο να χωστώ για να δω είναι που συμβαίνει. Να χωστείς. Να χωστείς, αλλά πού να χωστείς. Δεν πρέπει να το ξέρει. Ούτε και να φαίνεσαι. Ήβρα, σχέδιο Δούριος Γάρος, ύπος νούμερο 2. Άκου και θα μείνεις ξυστικός.